Και το καλοκαίρι έτσι κι αλλιώς, παιδιά. Θα έρθει. Δηλαδή, θα έρθει. Σε 5 μήνες από τώρα θα είμαστε στο μπαλκόνι και θα φτύνουμε τα κουκούτσια από το καρπούζι. Σε 5 μήνες. Σωστά. Πολύ ωραία. Ευχαριστώ. Δεν πάμε σήμερα που είναι 13η και 13. Πού να πάμε. Δεν πάμε να πάμε σε κανένα ποτάκι. Να βγούμε, ξέρω. Να σπάσουμε αυτή τη βλακεία που λένε ότι είναι καλά. 3η και 13. Να πιούμε την τεκίλα μα. Την τεκίλα. Έτσι, ωραία, καθαρή τεκίλα. Η τεκίλα που θα ξέρω ότι παράγεται από αγάπη. Ξέρετε την αγάπη. Αγάπη, όχι. Είναι ένα σαν κάκτο ένα πράγμα. Πολύ ωραία. Το ουίσκι από τι. Από τι γίνεται το. Ξέρετε. Από κρυθάρι. Από κρυθάρι. Η βότκα εδώ σε θέλω. Η βότ, δεν ξέρω. Έλα μάρα που δεν ξέρεις. Έχεις πιει 50 τόνους. Τα πίνω, Μιχάλη, δεν ξέρω. Από πατάτα. Από πατάτα. Πατάτα, η βότκα. Πες κι άλλα. Το κρασί, εντάξει, από. Από σταφύλι. Όπως βλέπετε, η τεκίλα από αγάπη. Το ουίσκι από κρυθάρι, η βότκα από πατάτα, το κρασί από σταφύλι. Δεν είμαστε αλκοολικοί. Vegetarian είμαστε. Παρακαλώ. Καλημέρα, Αλίνα, εσύ. Ναι. Καλημέρα, Αλίνα μου, τι κάνεις. Πολύ καλά. Έτσι. Λοιπόν, 95,2 Athens DJ, ο Μιχάλης Σαουσόπουλος από το ραδιόφωνο. Λέει ο Σωτήρης, λέει, πάρε τηλέφωνο στην Αλίνα και πες της. Είσαι η πιο όμορφη γυναίκα και μαμά του κόσμου. Ευχαριστώ πολύ. Αυτό το παλιό παιδό Σωτήρης. Ναι, είναι. Έτσι, έτσι. Αλίνα μου, καλημέρα. Καλημέρα, καλημέρα. Bye bye, λοιπόν. Γλυκό. Πάρα πολύ ωραία. How cute. Έτσι. Είναι, είχε ένα μετούλι μέσα. Είχε λίγο. Εντάξει, παιδιά, δεν είχε. Μια χαρά. Η μέρα των ερωτευμένων αύριο. Πράγματα για το σεξ που πρέπει να ξέρετε εσείς οι γυναίκες. Διότι να ξέρετε πώς σκεφτόμαστε εμείς. Δηλαδή. Για πες μας. Η φημολογούμενη στάση. Ναι. Που σας κάνει και καλά να φαίνεστε αδύνατες, δεν υπάρχει. Μόνο στο μυαλό σας είναι αυτό. Αλήθεια. Δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει λίγο. Ναι, λίγο, ναι, ούτε λίγο από εδώ, λίγο από εκεί. Έτσι. Για τους άνδρες υπάρχει μόνο μία στάση που έχει την καλύτερη θέα. Έτσι, να βλέπεις. Εντάξει. Τι άλλο θα λέγατε. Τα κλισέ υπάρχουν για κάποιο λόγο. Δεν είναι ανάγκη να κρεμαστείς από το ταβάνι, ούτε να σπάσεις όλα τα πιάτα για να κάνεις καλό σεξ. Το κρεβάτι θα χρησιμοποιείς. Από τα αρχαία χρόνια είναι το κρεβάτι. Ναι. Εκεί θα το ευχαριστηθείς. Όλα τα άλλα, τώρα μην αρχίζεις όταν περίεργα. Όχι, βέβαια. Γιατί θέλεις καλά να μου δείξεις ότι. Αηδίες. Ναι. Οι άντρες δεν σκεφτόμαστε συνέχεια το σεξ. Μερικές φορές όντως νιστάζουμε, έτσι. Αυτό θέλω να το ξέρεις. Ναι. Επίσης, θα κάνουμε ό,τι προκαταρκτικό σου αρέσει, αρκεί να. Στο φινάλε να είσαι εσύ four on the floor. Ξεκάθαρα. Εκεί μία πρέπει σου... να καταλήγουμε, δηλαδή. Μία σου, μία σου και μία μου. Θα στα πω για να τα ξέρεις. Να τα πεις. Διότι πλησιάζουν κρίσιμες ημέρες. Επίσης, δεν θέλουμε εντελώς μουγκό. Αυτό εντάξει, κάτι, μια νασούλα, ναι, κάτι για να καταλαβαίνουμε ναι. Ότι. Καταλαβαίνουμε. Ο υποτιθέμενος πονοκέφαλός σου δεν με πείθει, κουκλίτσα μου. Απλώς βαριέμαι να δώσω, να δώσω συνέχεια. Ναι. Βρείτε μια άλλη πιο πρωτότυπη δικαιολογία. Αφού έχω πονοκέφαλο, τι να κάνω. Είναι δυνατόν να σου τραβήξω λίγο τα μαλάκια και να σκέφτεσαι ότι το απόγευμα ήσουν στο κομμωτήριο. Δεν με ενδιαφέρει. Δεν με ενδιαφέρει. Είμαι έξαλλος. Απαπαπαπα. Σου λέω. Δεν κοιτάς που δεν έχω προλάβει να φτιάξω τα νύχια μου. Έχουν φύγει όλα τα βερμπίκια. Να, δεν βλέπεις. Τι παθαίνουν τα νύχια σου. Τίποτα. Μου έχει χαλάσει το πλυντήριο. Και όπως καταλαβαίνεις, όταν είσαι νοικοκυρά. Καταλαβαίνεις, πλύνεις τα πιάτα στα χέρι, τα ποτηράκια, όλα τα πλύνεις στο χέρι. Σαν καλή νοικοκυρά. Εσύ ξέρεις πώς πλένουν τα φλιτζάνια? Πώς πλένουν τα φλιτζάνια, γιατί υπάρχει τρόπος. Υπάρχει τρόπος. Δεν πάτε καλά. Υπάρχει τρόπος καλά που πλένουν τα φλιτζάνια. Το πιάνουμε απαλά. Βάζουμε μέσα δύο δάχτυλα. Αν δούμε ότι δεν φτάνουν, βάζουμε και τρίτο. Τι, πού καλέ. Βεβαιωνόμαστε ότι είναι αρκετά υγρό. Ρε στη Μιχάλη, έλεος. Και αρχίζουμε να τρίβουμε πάνω κάτω. Άντε πάλι. Έτσι πλένουν τα φλιτζάνια, ρε. Έλεος, φλιτζάνια μου. Αύριο θα σου πω και για τα πιάτα. Έλεος. Λέμε τώρα, μιλάμε. Ναι. Εγώ έχω κάνει και γυμνή φωτογράφηση. Έχεις κάνει γυμνή φωτογράφηση. Αλήθεια. Μετά με έντυση νονά και φύγαμε. There you were, I was. And here I am, you come now. Ωραία. Εκεί που ήσουν ήμουνα και εδώ που είμαι θα έρθω. Ωραία. How much goes the hair? Πόσο πάει το μαλλί? Το τελευταίο είναι λίγο επιθετικό. Go, you rain boot. Δεν ξέρω. Το ξέρεις. Δεν πειράζει τ' άλλη. Για πάμε στο τελευταίο. Go, you rain boot. Πήγαινε μόλι γάλετσα. Πέσες. Yes. Θέλω μουσική αγωνίας για αυτό μουσική που θα πω. Αγωνίας. Γιώργος Τσαλίκης. Έλα, μωρέ. Θέλω να με αγαπάνε σαν Γιώργο παρά σαν Τσαλίκη. Τι λέει ο ποιητής, δεν καταλαβαίνω. Δηλαδή δεν θέλεις να τον αγαπάς σαν Τσαλίκη. Θέλεις να τον αγαπάς σαν Γιώργο. Δηλαδή τον βλέπεις Γιώργο. Ναι, αλλά σαν Γιώργο δεν θα πουλάει. Ναι, αλλά. Θα πήγαινε μέσα στο μισκάρι και δεν είναι τόσο μόνο Γιώργο. Δηλαδή, Γιώργο μου σκέψτε αυτό καλύτερα, σε παρακαλώ. Καλύτερα να λένε Τσαλίκης, εντάξει. Λοιπόν. Μάρθα Φριντζίλα. Τι είναι αυτό. Μας έχει διαλύσει η ψυχανάλυση. Και εγώ έχω μια παιδιά όταν κάνω. Δηλαδή, δεν θέλω να πάω, γιατί φαντάζεσαι. Θα πάτησε καμιά Φριντζίλα να μου. Τώρα που μιλάμε για τηλεθέαση, έμαθες πώς πήγε η τηλεθέαση του Sunday Live στον Αντένα. Χάλια. Τι εννοεί. 11%. Τι 11%. Χάλια, 11%. Δηλαδή.
11%. Δηλαδή από τους 100 Έλληνες, οι 89 είπαν να μην το δω. Να μην το δεις. Τώρα το κατάλαβα. Ήρθε η ώρα για τον ήχο της Αθήνας. Ο αυθεντικός ήχος της Αθήνας παίζεται εδώ στο 95,2 Athens DJ. Ακούστε τον ήχο, παρακαλώ. Μήπως είναι Άγκυρα? Όχι, δεν είναι. Μου έχει γεμίσει και η Μύκονος με αυτό. Έχω την εντύπωση ότι είναι ρημούλκι συσκάφου. Γιατί όμως έχει φαντασία. Με συγχωρείτε, έχεις παρευρεθεί σε ρημούλκι συσκάφους ποτέ? Φυσικά. Ναι, τι είστε, εφοπλιστρία, πείτε μου. Δεν είναι αυτός, σας ευχαριστώ, darling. Bye bye. Τρυποκάριδος. Έχει γεμίσει η Μύκονος με τρυποκάριδο. Μπορεί, τι θα κάνω με αυτές τις γυναίκες. Οκ, darling, δεν είναι αυτό. Thank you, bye bye. Επόμενη γραμμή. Hello. Κυριάκος. Για πάμε, Κυριάκο. Λοιπόν. Ναργιλές. Ναι! Ναι! Έχει γεμίσει η Μύκονος, πάνε οι Άραβες. Παρακαλώ, τι θέλεις, γιατί μου κάνεις νόηματα? Όταν είδα αυτό το θέμα, ναι, λέω πώς να του το πω, να το προλογίσω. Κανονικά, στο μικρόφωνο μπροστά. Μου ήρθε στο μυαλό, ναι, αυτή η ταινία Ghostbusters. Τι? Που με τα ειδικά εργαλεία, ναι, τα όπλα τους, ναι, συρρίκνωναν και εξαφάνιζαν. Ξέρετε, τα φαντάσματα κτλ. Ακριβώς, ακριβώς. Ναι. Τι? Το θέμα μας είναι η συρρίκνωση του. Του φαντάσματος. Όχι του φαντάσματος. Ρε Μιχάλη, ποιο φαντάσματος? Από λέγεται φαντάσματα. Ναι, βρε παιδί μου, γίνεται μικρό φαντασματάκι αυτό. Πες μου τι λες αυτό. Αυτό λέω. Αυτό είναι οικειοθελή συρρήκνωση. Να πάμε. Όχι, παιδιά. Μπορεί να συμβεί στον οποιοδήποτε άντρα. Τι εννοεί, κυρία? Τι εννοεί, κυρία? Δεν κατάλαβα. Θα σας πω γιατί μπορεί να συμβεί. Δεν θα περάσει η ζωή μας με υποδεκάμετρα εδώ μέσα. Αν είναι να περάσουμε με μετρήσεις. Έχεις δει την κορδέλα που έχουν οι μηχανικοί? Ναι. Και λένε το οικόπεδο τόσα στρέμματα. Αυτό θα χρησιμοποιούμε. Και το νήμα της στάθμης. Σιγά, καλέ και εσύ πια ηρέμια. Σιγά, τιτάνες εδώ μέσα. Όχι, σιγά. Λοιπόν, επειδή μπορεί να συμβεί στον καθένα και να εύχεστε να μην συμβεί σε εσάς εδώ μέσα. Σε κανέναν. Προ Θεού όμως, Μιχάλη, να ακούσουμε τι θα κάνουμε σε περίπτωση. Όχι, να πάω να κάνεις εσύ. Εμένα δεν με πιάνει αυτό. Έχω φυλαχτό από την ονά μου. Μου δίνεις την... Ποιος είναι στη γραμμή 8, παρακαλώ. Γεια σου, Μιχάλη μου. Ποια είσαι, γεια σου, γεια σου, γεια σου. Το όνομά σου. Τι είναι το πεκινουά? Σκυλάκι. Πού χρησιμοποιούμε το τυρμπουσόν, Ρόζα? Για να ανοίξουμε το κρασί. Βεβαίως. Τι σημαίνουν τα αρχικά ΔΕΗ? Δημόσια ελληνική. Τόλισε το μυαλό μου. Τόσα χρόνια την πληρώνεις. Ηλεκτρισμού είναι στο τέλος. Θα μου το πεις όλο. Δημόσια. Μιχάλη, έχω κολλήσει. Και τι θες να κάνω εγώ τώρα? Δεν το έχω κόλλησει επειδή σου μιλάω. Δεν πειράζει. Πρόσεξε, παρακαλώ, συνοδήγηση. Καλημέρα. Πάμε στην επόμενη γραμμή. Γραμμή 4. Είστε στη γραμμή 4, αγαπητοί. Και είστε. Ελένη. Τι σημαίνουν τα αρχικά ΔΕΗ? Δημόσια επιχείρηση ηλεκτρισμού. Βεβαίως. Για ελάτε λοιπόν, είσαστε πάρα πολύ κοντά στο φάκελο. Ο οποίος το τι έχει μέσα δεν το ξέρω, για να μπορώ να παίζω και ανεπηρέαστος. Δεν έχει μέσα. Αν κάνει προσφορά, εγώ δεν φεύγω με το φάκελο. Να σου δώσω ένα πλυντήριο ρούχων, γιατί σε βλέπω και παιδεύεσαι από τα καρόνια ηλεκτρικά. Πλυντήριο ρούχων, δεν είναι αστείο? Αστείο δεν είναι, αλλά δεν το θέλω. Να τα σβήσω όλα και να σου δώσω 200 ευρώ και να φύγει από την πλάτη μου? Όχι. Να σου τραβήξω μια ανακαίνιση στο μπάνιο, να λες Παναγία μου τι μου φτιάξε. Όλη η ανακαίνιση. Όχι, αλλού και δεν το θέλω. Συντρελή. Ένα πάρα πολύ ωραίο ρολόι versus Versace. Και 100 ευρώ έτσι για να μιλήσω ότι έφυγες από εδώ. Ναι, αλλά εγώ έχω απάντηση για όλα. Τι εννοείς? Πήρα ένα ρολόι της προάλλης. Να σου δώσω 250 ευρώ. Σκέτα, ορφανά. Τώρα με προβλημάτισε. Το φάκελο, λέω. Δώσε το φάκελο. Το φάκελο. Τη έκανα, ξέρει τι προσφορέ σου έχω κάνει μέχρι στιγμή. Πάρε το φάκελο. Ναι, αλλά ήμουν αποφασιστική, δεν μπορεί να πει. Ναι, εντάξει, αλλά και να δω. Athens Zafolia Hotel, πεντάστερο. Διανυκτέρευση σε σουίτα με μοναδική θέα το Λυκαβητό. Πλούσιο πρωινό στο δωμάτιο και ένα δείπνο για δύο άτομα. Μπράβο! Πολύ ωραίο. Πώ αισθάνεσαι? Τέλεια, μια χαρά. Έτσι, μπράβο. Κάθε πρωί, 7 με 10, καυτό, Breakfast FM με τον Μιχάλη. Στο 95,2 Athens DJ.